Κύριε Μάρκα, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη που δίνετε για την Intron TV. Είμαστε εδώ στο γνωστό κατάστημα Παύλα Εργαστήριο Άρτο Ζαχαροπλαστικής Μπάρκας, εδώ στην Αγία Παρασκευή, φέρει για την επωνυμία σας. Είστε ιδιοκτήτης. Είμαστε στην Οδό Ειρήνης 77, έτσι. Θέλω να μας πείτε ορισμένα πράγματα για το κατάστημα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια τεράστια οπτική πανδεσία. Κανείς δεν ξέρει από πού να πρωτοξεκινήσει και τι να διαλέξει. Πείτε μας λοιπόν τι μπορεί να βρει κάποιος εδώ στο κατάστημα σας. Εδώ από το 1981 στην Αγία Παρασκευή, τα τόσα χρόνια στο επάγγελμα μας έχει διδάξει να ξέρουμε και να παράγουμε αλλά και να διαλέγουμε υλικά. Μάλιστα. Να βγάζουμε προϊόντα παραδοσιακά, με αγνά υλικά, ψωμί με προζύμι, παραδοσιακό, το προσωπικό εκπαιδευμένο πάνω στη δουλειά αυτή. Και είναι οι ίδιοι, προσέχουμε τη δουλειά μας. Παράγουμε. Όταν λέτε αγνά υλικά, εννοείται, δηλαδή, δώστε μου λίγο παραπάνω να εξηγήσει τι σημαίνει αγνά για εσάς που έχετε τόσα χρόνια και είστε και λίγο της, αν θέλετε, της παραδοσιακής αγνής σχολής, έτσι, όχι του fast food, ας το πούμε έτσι. Αγνά υλικά θα πει αγνά που βγαίνουν από την παραγωγή, που είναι παραδοσιακά και μπορεί να βγάζει παραδοσιακά προϊόντα. Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και φρέσκα, έτσι δεν είναι? Πάντα φρέσκα και όχι τυποποίηση. Καθόλου συντηρητικά. Ωραία. Κάποιος δηλαδή ερχόμενος εδώ ξέρει ότι θα είναι υλικά φρέσκα ημέρας ουσιαστικά, τα οποία όμως θα μπορεί να τα δώσει άνετα και στο παιδί του. Κλασικά προϊόντα, τα δεκάδες είδη διαφορετικά ψωμιού που έχετε, έτσι. Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ πέρα? Ξαναγήστε μας λιγάκι και ορίστε τις κατηγορίες προϊόντων που υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε με το παραδοσιακό που είναι το ψωμί, το ζυμωτό. Μάλιστα. Το μαύρο ψωμί, το παραδοσιακό που βγάζαμε από παλιά με το προζύμι. Το σταρίνιο με το προζύμι πάλι. Ωραία. Το κίτρινο από το με σκληρό αλεύρι που λέμε τύπο θηγών που βγαίνει εδώ κοντά, ας πούμε. Όλα τα αρτοπαρασκευάσματα που βγάζουμε. Ωραία. Η αγορά, ας πούμε, τα έχουμε αυτά με το δικό μας τρόπο βέβαια φτιαγμένα. Και από εκεί και μετά τα γλυκά, έτσι. Σε τεροπετρινή, σε γλυκά, σε ήδη catering, μικρά τεροπετάκια για μεζεδάκια, για πρωινό. Μάλιστα. Τον καφέ μας, όλα μαζί. Πολύ ωραία. Ουσιαστικά λοιπόν σε αυτό το θέμα, ουσιαστικά σε θέματα διατροφής που έχουν σχέση με το ζυμάρι, να το πούμε έτσι, ναι, ναι, και με τη ζάχαρη, ναι, και με το άμυλο, φτιάχνετε τα πάντα εδώ πέρα, έτσι. Βεβαίως. Έχετε δικό σας εργαστήριο, κύριε Μπάρκα? Δικό μας εργαστήριο και παράγουμε όλα τα προϊόντα εδώ. Εδώ τα προϊόντα, έτσι. Απλό και βγάζουμε και προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Και στα προϊόντα πάλι τα που βγάζουμε με το αλάτι, βγάζουν πάρα πολύ λίγο αλάτι. Πλέον ο πελάτης δεν θέλει το αλάτι. Μάλιστα. Βλέπω λοιπόν ότι πέρα από την τεράστια ποικιλία και τα αγνά υλικά, ότι φροντίζετε και νοιάζεστε και για τις ειδικές ανάγκες των πελατών.
γιατί μου λέτε προϊόντα χωρίς αλάτι, χωρίς ζάχαρη κτλ. Πώς σας αντιμετωπίζει εδώ η τοπική σας πελατεία της Αγίας Παρασκευής, τόσα χρόνια που είστε εδώ? Φαντάζομαι θα έχετε μια στρατιά από πιστούς πελάτες, έτσι δεν είναι? Μας δείχνουν την εμπιστοσύνη, πάντα είναι συνεργάσιμο μαζί μας και ό,τι ζητάνε το βρίσκουν πάντα. Αν δεν το έχουμε και την ημέρα, την επόμενη θα το έχουμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα με την κρίση, έχετε δει εσείς να έχουν αλλάξει καθόλου οι διατροφικές συνήθειες του Έλληνα ή στο θέμα ψωμί, γλυκό, κουλουράκι και τα λοιπά υπάρχει μια σταθερότητα? Επειδή η αγορά του αρτοπίου είναι φτηνή, η πιο φτηνή αγορά σε σχέση με τις διατροφές, ο πελάτης κατευθύνεται προς το αρτοπίο πλέον. Μάλιστα. Και φυσικά θέλει, εξακολουθεί να θέλει το φρέσκο, έτσι? Δεν σημαίνει ότι ερχόμενος στο αρτοπίο θα πάρει ό,τι να είναι. Γι' αυτό λοιπόν και οι φούρνοι που έχουν φρέσκα αγνά υλικά είναι αυτοί που κάνουν δουλειά. Είπατε, κύριε Μάρκα, εδώ στο χώρο γενικά, στον χώρο της ζαχαροπλαστικής αρτοπίας. Το αρτοπίας, ζαχαροπλαστικής, σαν επαγγελματίας είναι από το 1981. Μάλιστα. Το χώρο της αρτοπίας γενικά από το 1971. Μάλιστα. Έχει αλλάξει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια οι διατροφικές συνήθειες του Έλληνα, οι προτιμήσεις του? Τι έχετε δει εσείς όλα αυτά τα χρόνια? Κοίταξε, ελαφρώς προς το ψωμί, ο Έλληνας τρώει λιγότερο. Αλλά όταν βρει καλό ψωμί, θα φάει και περισσότερο. Μάλιστα. Εξαρτάται λοιπόν και πάλι και από την ποιότητα του, και των υλικών αλλά και του προϊόντος του φούρνου, έτσι. Φαντάζομαι έχετε βάλει πολύ αγάπη, πολύ μεράκι εδώ πέρα στη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Άξιζε τον κόπο, κύριε Μπάρκα, το να ξεκινήσετε ουσιαστικά τη δικιά σου δουλειά και να την κρατήσετε μέσα από ανέμους και θύελλες? Άξιζε, γιατί όταν βλέπεις μακροπρόθεσμα κάτι, το έχεις την υπομονή και περιμένεις χρόνο να σου αποδώσει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι και μια συμβουλή που ίσως θα μπορούσα να δώσετε και στους νέους ανθρώπους που θα θέλανε πιθανώς να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση στον χώρο του άρτου ή και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Όλοι οι νέοι που θα ξεκινήσουν το επάγγελμα να έχουν υπομονή και αγάπη στο επάγγελμα. Και θα έρθει ο καιρός σιγά σιγά που ο πελάτης θα τον αναγνωρίσει και θα του δώσει την αξία. Την αναγνώριση, έτσι. Και να το πούμε αυτό γιατί ίσως και στην εποχή μας οι νέοι είναι και λιγάκι ανυπόμονοι. Δηλαδή ξεκινάνε κάτι και θέλουν μέσα σε 10 μέρες να φέρει απόδοση, αλλιώς το παρατάνε, έτσι. Αυτό σημαίνει αποτυχία. Άρα λοιπόν, επιμονή και υπομονή, σημαντικές αρετές για να πετύχει κάποιος και να μείνει εκεί που βρίσκεται. Πολύ μεράκι. Και πολύ μεράκι. Αυτό σημαίνει αγάπη για τη δουλειά σας, το κάνετε επειδή το αγαπάτε, αλλά αγαπάτε και τον πελάτη ουσιαστικά, όχι μόνο το προϊόν. Μα πρώτα τον πελάτη. Νοιαζόμαστε λοιπόν για τον πελάτη.
Ωραία. Κύριε Μπάρκα, μας είπατε καταπληκτικά πράγματα. Εγώ θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά την τεράστια ποικιλία των αγνών φρέσκων προϊόντων που μπορεί να δει κανείς εδώ στο κατάστημά σας. Και να σας ευχαριστήσω θερμά για τα καταπληκτικά πράγματα που μας είπατε. Χάρηκα που σας είδα. Και στον κόσμο, τους περιμένουμε. Είμαστε εδώ πάντα με αγάπη και μεράκι. Ευχαριστώ πολύ. Should I